Λοιπόν, έχουμε εικόνα από το κρεοπόλιο. Βλέπουμε την κυρία και ένα μικρό. Τη Μαρία την Ανδρονίκου έχουμε χάσει. Μαρία μου, σε ψάχνουμε. Αν μας ακούς. Ανδρέα μου, καλό μεσημέρι από την Κάτω Δευτερά, όπου ήρθαμε για να γνωρίσουμε μια δυναμική κυρία η οποία κατάφερε να κάνει μια χρόνια ανδροκρατούμενη δουλειά και το κάνει και πολύ καλά. Είμαστε δίπλα στην κυρία Άννα Μαρία Ονοφρίου, όπως είπες και εσύ, η οποία θα μας εξηγήσει πώς αποφάσισε να επιλέξει ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα. Κυρία Άννα Μαρία, πώς καταλήξαμε κρεοπόλης? Είναι κάτι πρωτοπόρο, συμφωνώ. Εντάξει. Όταν προσπαθεί η γυναίκα να κάνει κάτι, νομίζω το καταφέρνει. Δόξα τω Θεώ, και εγώ μια δυναμική δουλειά. Προσπάθησα, εντάξει, τα κατάφερα. Έβλεπα ότι η δύναμη μου δεν με πρόδωνε. Και συνεχίσα τη δουλειά μου. Μας είπατε ότι είσαστε από μικρή μέσα στα κρέατα λόγω του πατέρα σας. Ο πατέρας μου είχε φάρμα. Ο πατέρας μου είχε φάρμα με ζώα. Εντάξει, άνοιξε έναν σουβλιτσίδικο, το οποίο είχε κρεοπολείο μέσα. Σιγά σιγά ξεκινήσαμε τη δουλειά εκεί. Προσπάθησα έτσι που μόνη μου έμαθαινα λίγο-λίγο, δείξα μου και λίγο δουλειά. Όταν άνοιξε ο γαμπρός μαζί με ένα συνέτερο του στο Δάλι έναν κρεοπολείο, μου πρότειναν, είχα πάει και σιγά σιγά, μετά από 5-6 χρόνια, ας πούμε, εκπαίδευσης εκεί, έμαθα πολύ καλή τη δουλειά. Άνοιξα το δικό μου, ναι. Μάλιστα. Πόσα χρόνια είστε κρεοπόλης? Να εδραιωθείτε στο χώρο. Περίπου 20 με 25 χρόνια, εντάξει. Δεν επετελέσα συνεχώς το επάγγελμα αυτό. Αλλά είχα ένα διάστημα, έναν 5 χρόνων σταμάτησα. Όμως, πάντα ασχολούμαι με τη δουλειά. Μάλιστα, δυσκολευτήκετε για να εδραιωθείτε στο χώρο. Πώς σας αντιμετώπιζαν οι έμποροι, οι προμηθευτές? Οι έμποροι προμηθευτές, πάντα υπάρχει δυσκολία. Αλλά όταν ξέρεις καλά το επάγγελμά σου, δεν νομίζω που να έχεις πρόβλημα. Και να καταλάβουν ότι ξέρεις τη δουλειά, δεν θα σου γελάσουν. Το ότι είσαστε γυναίκα, αντιμετωπίσετε ρατσισμό? Ναι, βέβαια. Σε μια ανδροκρατούμενη δουλειά, πάντα υπάρχει ο ρατσισμός. Αλλά αυτά είναι, υπάρχει καλή θέληση. Για να φέρεις τα πράγματα με το μέρος. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο σήμερα πρόβλημα που αντιμετωπίσατε? Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είχα μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα είχα μέχρι να μάθω τη δουλειά. Διότι δεν ήμουν έτοιμη για κρεοπολείο όταν μπήκα στη δουλειά του συνέτερου και του γαμπρού. Δεν ήξερα τη δουλειά. Όμως σιγά σιγά, μέσα σε ένα χρόνο, τα έμαθα σχεδόν όλα. Το εντάξει, πιο περίεργο που σας έτυχε με πελάτη. Καθημερινά. Ναι, εντάξει. Να μου πούνε 2 κιλά και να κόψω 8. Επειδή δεν το υπολογίσετε? Όχι, το 2 με το 8 είναι κοντινό. Όταν είναι μακρινή απόσταση, εντάξει, και άμα είχαμε μία διαφορά, εντάξει, βρίσκεις τα. Δεν έχει πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα με πελάτη, διότι είπαμε, πρέπει να ξέρεις καλά τη δουλειά σου. Όταν ξέρεις καλά τη δουλειά σου, δεν έχει πρόβλημα. Την πρώτη Λέων, μέρα. Ο κόσμος έμαθεν, έρχεται εδώ, ξέρει. Ναι. Την πρώτη μέρα που μπήκατε στο κρεοπολείο και ήρθαν οι πρώτοι πελάτες και δεν σας ήξερα από πριν, πώς σας αντιμετώπισαν, είχαν απορίες? Στη δική μου κρεατάγορα ναι, ή όταν ναι, ξεκίνησα το 2000, ας πούμε? Όχι, στη δική σας κρεατάγορα. Στο δικό μου το κρεοπολείο. Ο κόσμος εδώ στη Δευτερά με ήξεραν από πριν, διότι είχε το σουβλιτσίδικο από εδώ ο πατέρας μου. Με ήξεραν, ας πούμε, ότι εντάξει, δεν με είχα γνωρίσει σε αυτό το επάγγελμα, με ήξεραν στα σουβλάκια. Όταν ξεκίνησα εδώ, είχε κάποια γνώμη ο πατέρας, είχε κάποια γνώμη ο κόσμος, αλλά όταν ξεκίνησα εδώ, εκείνοι που δεν με ήξεραν, σε βλέπουν παράξενα. Και εκείνο που σκέφτονται από μέσα τους, να τα καταφέρει τούτη η κοπέλα, ας πούμε, γελούν από μέσα τους και λέω τους, εντάξει, είμαι κοπέλα, αλλά καταφέρνω, τα με φοβάστε. Είπε σας το κάποιος ξεκάθαρα, δηλαδή, είχατε κάποια τέτοια παρόμοια αντίδραση? Μου είπα διάφορα, λέω μου, είσαι παντρεμένη, λέω τους, ναι. Ο άντρας σου δεν φοβάται? Όχι, λέω τους, τις πάλες και τα μαχαίρια τα έχω στο κρεοπολείο, δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Μάλιστα. Ανδρέα, δίπλα μας, θα προχωρήσω να μου επιτρέψετε. Έχουμε και τον Χρήστο που είναι ο γιος της κυρίας Άννας Μαρία, ο οποίος κόβει και σουβλάκι, να πω ότι είδετε. Χρήστο, εσύ πώς νιώθεις που η μάμα σου είναι κρεοπόλης?
Χαρούμενος, επειδή μπορούμε να τρώμε δωρεάν κρέας. Οι φίλοι σου πώς αντιδρούν όταν τους λες ότι η μητέρα μου είναι κρεοπόλη? Καλά, γιατί το κρέας που παίρνουμε κάποιες φορές στο σχολείο είναι από το κρέας μας. Και τους ρωτώ αν ήταν ωραίο και πάντα μου λένε ότι ήταν πολύ ωραίο. Μάλιστα. Ωραία. Ανδρέα, από ό,τι ακούσατε το κουδουνάκι, έχουμε και πελάτη. Να θέλεις, μπορούμε να πάρουμε κάποιες αντιδράσεις και από τους πελάτες. Φυσικά. Το όνομα σας? Σωτήρης Γιούργας. Σωτήρης. Σωτήρης. Εσείς, όταν είδατε για πρώτη φορά την κυρία Άννα Μαρία εδώ, σαν κρεοπόλη, σε έναν αντρικό επάγγελμα, τι της σκεφτήκατε? Θα σου πω ότι δεν ξέρω στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό υπάρχουν και γυναίκες που εργάζονται στο επάγγελμα του Κασάπη, οπότε δεν με παραξένευσε. Μάλιστα. Ήταν δηλαδή κάτι. Παρόλο για τα κυπριακά δεδομένα είναι συνήθιστο, εντούτοις στην Ευρώπη είναι πολύ κοινό πράγμα να βλέπεις και γυναίκα κρεοπόλη. Η δουλειά της είναι καλή, εξυπηρετά μας καλά. Σαν κριτήριο στη δουλειά της, εγώ θέλω την ποιότητα του κρέατος και την καθαρότητα. Αυτά τα δύο με ενδιαφέρουν. Αν τα δύο αυτά είναι, πληρούν τις προδιαγραφές που έχω θέσει, τότε δεν με πειράζει αν είναι γυναίκα ή άντρας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Να πούμε, Ανδρέα, ότι όντως αυτό που πιστεύω ότι είναι διαφορετικό είναι η λεπτομέρεια που θα δώσει μια γυναίκα στην καθαριότητα, φαντάζομαι, κυρία Άννα Μαρία, σωστά? Πάντα, πάντα. Είναι το πρώτο μέλημα, είναι η καθαριότητα, το πρώτο μέλημα μας. Μετά είναι η ποιότητα. Μπορώ να πω το πρώτο η ποιότητα, διότι να είναι ένα καθαρό κατάστημα και να μην δώσει ποιότητα του πελάτη, νομίζω είναι μηδέν. Μαρία, ο μικρός να μας πει αν πηγαίνει συχνά να βοηθά τη μαμά στη δουλειά. Μας πει και η μητέρα, αν είναι καλός ο βοηθός. Να το ρωτήσω ξανά, ναι, Χρήστο μου. Εσύ έρχεσαι συχνά να βοηθάς εδώ? Σχεδόν κάθε μέρα. Σχεδόν κάθε μέρα μετά το σχολείο? Φέρνει με μαμά μου, μπορεί να πάω στο σπίτι μου αν έχω ιδιαίτερα. Και μετά από τα ιδιαίτερα μου έρχομαι με το λεωφορείο εδώ και βοηθώ. Μάλιστα. Σήμερα που δεν είχαμε σχολείο. Θέλεις να γίνεις που θα μεγαλώσεις? Καθηγητής χημίας. Σήμερα που δεν είχε σχολείο, Ανδρέα, είναι εδώ από το πρωί, όπως μας είπε, ναι. Τι ώρα ήρθες? Ήρθα η ώρα 12. Α, νομίζα πρωί. Όχι, ήρθα επειδή... Είχαμε άλλες δουλειές. Ναι, έπρεπε να πάω σε ένα... Μαρία, αν μπορεί να μας πει... Αλλά σου αρέσει να βοηθάς εδώ. Η Άννα, επειδή δεν ακούσα να το είπατε πριν, αν ήθελε να γίνει κάτι άλλο. Αν είχε κάποιο άλλο όνειρο να κάνει στη ζωή. Αν είχατε κάτι άλλο πριν, αν είχατε κάποιο άλλο όνειρο. Οι βλέψεις μου πριν ήταν πάλι μέσα στην άσπρη την ποδιά. Πήγαινα για νοσοκόμα. Αλλά δεν μου βγήκε λόγω ότι είμαι από πέντε. Και καταλήξαμε να χειρουργούμε. Όλοι, ναι. Εντάξει, κάποια εξέταση δεν επέρασα, αλλά δεν με παίρνει ο χρόνος. Έπρεπε να συνεχίσω να εργάζομαι για να πιάνουμε λεφτά. Διότι είχα αρχίσει σπίτι, έτσι ήταν δύσκολο μου να χάσω ακόμα ένα χρόνο. Έτσι μπήκαμε ξανά στη δουλειά. Ο σύζυγός σας? Ο σύζυγός μου δουλεύει, εντάξει. Δεν ασχολείται με το επάγγελμα, διότι δεν ήταν από μωρών. Εμείς από μωρών ευνουχιστήκαμε στο το επάγγελμα. Έτσι έχουμε πιο πολύ ευχέρεια. Όταν φοβάσαι να κάνεις κάτι, καλύτερα μην το κάνεις, διότι μπορεί να κόψεις τα χέρια σου με την δουλειά. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ναι. Μαρία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και την κυρία Άννα Μαρία Ονουφρίου. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και τον βοηθό, που πρέπει να πούμε ότι έκλεψε την παράσταση σήμερα. Μαρία, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.